Υπάρχει χάος. Χάος τελείωσε. Έσπασε το ρεκόρ της δεκαετίας η ανεργία στην Ελλάδα, φτάνοντας το 14,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το προηγούμενο τρίμηνο έφτασε στο 12,4% και στο 10,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα ποσοστά αυτά, ωστόσο, χαρακτηρίζονται πλασματικά από την πλειονότητα των πολιτών, εφόσον αφορούν μόνο τους εγγεγραμμένους ανέργους. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα έχει φτάσει σίγουρα στο 30%, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πολίτες, επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση και στις πολιτικές του μνημονίου και της Τρόικας. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να αποκαταστήσει θέσεις εργασίας. Και βέβαια το φαινόμενο είναι και ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αλλά είναι η κύρια ευθύνη της κυβέρνησης με την κατάλληλη πολιτική να αποκαταστήσει θέσεις εργασίας. Γιατί είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να μην έχουν εργασία. Εξοργισμένοι δηλώνουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι που πασχίζουν να χτίσουν ένα μέλλον που εκ των προτέρων προδιαγράφεται δυσίωνο. Όπως προκύπτει και από τα μηνιαία στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιευτεί, η ηλικιακή κατηγορία που πλήττεται περισσότερο είναι οι νέοι 15 έως 29 ετών, με ποσοστό 28% από 20,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Επίσης, οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που είναι άνεργοι, ακουμπούν το 16,5% με το ποσοστό των γυναικών να φτάνει στο 21,4%. Τι να δούμε, άμα έχεις να δουλέψεις 2 χρόνια, δεν βλέπεις, πάβεις να βλέπεις από εκεί και πέρα. Στο 15% τώρα. Το επίσημο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι στο 30% το ανεπίσημο. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν βρίσκεις άκρη. Δεν υπάρχει τίποτα. Μας βλέπω όλους για μετανάστες. Πάνω ότι θα αυξάνονται όπως πηγαίνει η κατάσταση, γιατί δεν βλέπω να έχουμε κάτι καλύτερο. Κάτι χειρότερα, μάλιστα. Είναι σημείο των καιρών, λέτε, έτσι. Έτσι πιστεύω. Και βλέπουμε ότι πλήττει περισσότερο τους νέους, μέχρι 28-29, τα νέα ζευγάρια. Και φυσικά και αυτούς και κυρίως που είναι και πτυχιούχοι, γιατί αυτοί δεν βρίσκουν περισσότερη δουλειά. Τη δυσαρέσκειά του για την ανωδική τάση που παρατηρείται στα ποσοστά της ανεργίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πύργου, Νίκος Ορφανός, ο οποίος χαρακτήρισε άσκοπη την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας, που προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα δημιουργώντας νέες θέσεις stage, μέθοδος που η ίδια η κυβέρνηση πολέμησε πρόσφατα, ενώ επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, που είπε ο Πρωθυπουργός, ονόμασε προχθές, ότι 150 δισεκατομμύρια έμπασε η Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα μέσα και ονόμασε και κάποιους ανθρώπους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αλογοσκούφη, τον κύριο Ρουσόπουλο, τον κύριο Βουλγαράκη, ονόμασε ανθρώπους που φάγανε λεφτά. Αυτή είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Τους παλιούς του Πασόκ τους ξέρουν. Τη στιγμή που η κυβέρνηση ξέρουν αυτούς που φάγανε τα λεφτά και φτάσαν την Ελλάδα εδώ, γιατί δεν τους παίρνουν τα λεφτά, όχι να τους κλείσουν φυλακή, να τους πάρουν τα λεφτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κακό συνεχίζεται και αναρωτιέμαι. Αυτοί οι πολιτικοί που δηλώνουν, εμπάσανε, φτάσαν την Ελλάδα εδώ, ποιοι πολιτικοί με ομικρογιώτα και πολιτικοί που θα συνεχιστεί θα βγάλουν την Ελλάδα από τα διέξοδο. Κόκκινο έχει χτυπήσει η ανεργία, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, Αθανάσιος Κορδαλής, ο οποίος έκανε λόγο για παρουσίαση ψευδών στοιχείων που έχουν πολιτικές σκοπιμότητες, κρίνοντας παράλληλα πως το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα ανέρχεται τουλάχιστον στο 25%. Αυτά βέβαια τα στοιχεία που δίνουν με κάποια σεμινάρια, με κάποια τερτύπια, κατεβάζουν δήθεν την ανεργία. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει περάσει το 25% και τα κρύβουν και δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι ο διπλανός μας, ο άνθρωπος από το σπίτι μας, ο άνθρωπος, ο γνωστός μας είναι άνεργος. Ας μας πούνε λοιπόν πώς είναι το 14% και από πού τα βγάζουν. Ωστόσο, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος της πόλης, ο κ. Κορδαλής ενημέρωσε πως εκκρεμούν εξώσεις από καταστήματα σε ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 35%. Εάν αυτές οι εξώσεις τελεσιδικήσουν, η αγορά θα ερημώσει, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λήψης δραστικών και ακραίων μέτρων από την πλευρά των εμπόρων για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η ευθύνη δική μας. Εμείς που καθόμαστε στον καναπέ μας και δυστυχώς δεν μιλάμε. Και καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και ό,τι μας λένε εμείς το πιστεύουμε. Επειδή λοιπόν ήθελα να κάνω μία συνέλευση και την ανέβαλα για το λόγο ότι πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και οι προτάσεις που θα είναι να είναι
και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, εκτός από το ωράριο, είναι περισσότερο για μένα οι προτάσεις, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες, πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Είδαμε σήμερα να ρίνουν γιαούρτια. Μήπως τελικά, επειδή δεν ακουγόμαστε, μήπως πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποιες ακραίες αποφάσεις. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε στη συνέλευση. Μήπως τέλος πάντων πούμε οι πολιτικοί λένε άλλα εδώ τοπικά και πάνε επάνω και ψηφίζουν ναι σε όλα. Μήπως λοιπόν πρέπει να στραφούμε και σε αυτή την κατεύθυνση για να μην μας κοροϊδεύουν πλέον και να ξέρουμε τι μας γίνεται.